φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ανταμωθήκαμε εδώ, στην Παμπίνη, ένα από τα όμορφα χωριά του Ξηρομέρου, με σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα. Μαρία, σηκώσου το μικρόφωνο. Μαρία, σηκώσου εκεί, για να δούμε. Καλά. Καταρχήν, να ευχαριστήσω το Προεδρείο της Ξηρομερίτικης Εταιρείας Λόγου και Τέχνης, το Πολιτιστικό Σύλλογο Παμπίνης Χριστόδουλος Παμπλέκης και τον συγγραφέα, τον κύριο Αλέξανδρο Κυριαζή, που με προσκάλεσαν να παρουσιάσω απόψε αυτό το βιβλίο. Κάθε καλοκαίρι σχεδόν έχουμε και μια νέα έκδοση. Ένα νέο βιβλίο προστίθεται στην τοπική βιβλιογραφία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Η παρουσίαση γίνεται στην Αθήνα, με τη συμπαράσταση του καθηγητή κυρίου Παναγιώτη Κοντού, αλλά και στο γενέθλιο τόπο του συγγραφέα. Έτσι, το καλοκαίρι δίνεται η δυνατότητα στους χωριανούς και στους φιλοξενούμενούς τους να ακούσουν και να μάθουν σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου που αναφέρεται στην τοπιογραφία και ανθρωπογεωγραφία της περιοχής τους. Συγχαρητήρια στους τοπικούς συλλόγους και στην Ξηρομερίτικη Εταιρεία που σε τόσο δύσκολους καιρούς καταφέρνουν και υλοποιούν τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ας έρθουμε τώρα στο βιβλίο του Αλέξανδρου Κυριαζή. Το βιβλίο με τίτλο «Εις την σκιά της ομίχλης» κυκλοφόρησε το Μάη του 2015. Ο ίδιος ο συγγραφέας, χαρούμενος, με ενημέρωσε τηλεφωνικά για την έκδοση του βιβλίου του. Και, μεταξύ άλλων, μου είπε «Μαρία, γράφω γιατί αν δεν γράψω θα πεθάνω. Θέλω να αφήσω κάτι για το χωριό μου και έχω τόσα πολλά στο νου μου. Να κάθομαι συνέχεια σε μια καρέκλα στο καφενείο με σκυμμένο το κεφάλι. Θα με πιάσει μελαγχολία. Δεν το μπορώ. Ήδη ξεκίνησα να γράφω το τρίτο βιβλίο μου. Θαύμασα ειλικρινά το πάθος για δημιουργία, την ενέργεια και την αισιοδοξία αυτού του ανθρώπου, καθώς και την ευχέρειά του να γράφει απευθείας στο λάπτοπ, όπως μου είπε. Όταν πήρα στα χέρια μου αυτό το καλέσθητο βιβλίο, αναρωτήθηκα τι σημαίνει ο τίτλος «Εις την σκιά της ομίχλης». Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης και μάλιστα εκείνες τις μέρες είμαστε στη σκιά της συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους, το μυαλό μου πήγε προς τα εκεί. Λέω, θα είναι κάτι για την οικονομική κρίση. Περνώντας όμως τον πρόλογο του βιβλίου, ο ίδιος ο συγγραφέας μου έδωσε την εξήγηση τι σημαίνει ο τίτλος. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα. «Μπορεί να καταλάμπονται από το ζωγραφικό ήλιο οι πνοκορφές του κοινωνικού παζλ, αλλά πάντα θα υπάρχουν και τα σκιερά μέρη, τα οποία τα θερμαίνει και τα φωτίζει λιγότερο ο ήλιος της δημοσιότητας. Και οι χαράδρες των μένουν παγωμένες, τα σκεπάζει η ομίχλη του χρόνου. Σε αυτές τις αθέατες πλευρές, τις κρυμμένες στα σκιερά του χρόνου της ομίχλης, θα σε διανύσουμε μαζί, καθώς ανατέλει στην Παμπίνη η πρώτη δεκαετία του 1900 και τα μετέπειτα χρόνια». Έτσι δικαιολογείται ο τίτλος του βιβλίου που έρχεται να φωτίσει τα σκιερά μέρη της ιστορίας της Παμπίνης. Μου λύθηκε η απορία. Στον πρόλογο του ο συγγραφέας μας προσκαλεί λοιπόν να σεριανίσουμε στην παμπινιώτικη κοινωνία από την αρχή μέχρι τα μισά του 20ου αιώνα. Εμπρός λοιπόν, ας κάνουμε αυτό το σεριάνι με οδηγό τον Αλέξανδρο Κυριαζή. Ο Αλέξανδρος Κυριαζής αρχίζει την ξενάγηση με μια περιληπτική αναφορά στο Μικρασιατικό πόλεμο και στην καταστροφή του 1922. Στην ενότητα με τίτλο «Ημέρες μνήμης» μας προτρέπει να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη 1 εκατομμυρίου νεκρών Ελλήνων και Μικρασιατών και 1,5 εκατομμυρίου σχεδόν προσφύγων στην Ελλάδα. Ανάμεσα
Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται και δύο μπαμπινιώτες. Ο ένας είναι ο λοχαγός Ιωάννης Χρυσικός και ο άλλος ο Λοχίας Σπύρος Κυριαζής, θείος του συγγραφέα. Σε επόμενες ενότητες αναφέρεται στη διάρκεια της κατοχής, στην πείνα που μάστιζε τους χωριανούς του. Αναφέρεται επίσης και στην αναλγησία κάποιων και στην εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και της ανάγκης. Ενδεικτική η περίπτωση του Χαλίφη. Ο Χαλίφης ο Αγιογδίτης, προκειμένου να εξυπηρετήσει, σε εισαγωγικά η λέξη, και να γλιτώσει τα παιδιά του κουμπάρου του από την πείνα, ζητάει για ένα τσουβάλι αλεύρι, ως αντάλλαγμα, ένα χωράφι 4-5 στρέμματα. Σας διαβάζω ενδεικτικά αποσπάσματα αυτού του διαλόγου που παρατίθενται στο ξηρομερίτικο ιδίωμα. «Κουμπάρι, σε εγκαιτεύω. Βόηθα με κι εσύ. Βάλε ένα χειράκι να γλιτώσουμε τα παιδιά από την πείνα. Έχεις υποχρέους, μεγαλύτερα ψαλνού τσιγκινείς με εσύ, γιατί έχεις βάλει λάδι στο σπίτι μου. Κι είναι μικρό του καημένου. Είναι τόσο μικρό να πεθάνει από την πείνα. Δεν πρέπει να έχει παράπονο, κουμπάρι. Θα έρθω να σου δουλέψω όσες μέρες θέλεις. Στα μπέλη, στο χωρά, όπως συνομίζεις. Δεν είμαι άχρηστος, κουμπάρι. Δεν θα εκτιμήσω μια σάκι να λεύρει. Να έρθω παρασποριάρι σου. Με φέρνεις σε δύσκολη θέση, αγαπητέ μου, κουμπάρι. Και σκέφτομαι τόση ώρα εδώ πώς θα σε ικανοποιήσω. Τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρω. Αν τα καταφέρουμε όμως, τότες εκείνα τα 4-5 στρέμματα, εκείνο το χωραφάκι εκεί στο νοτιά, θα μου το παραχωρήσεις με χαρτί που θα σου φτιάξω. Μέχρι να μου επιστρέψεις τόσες χρυσές λίρες κοστίζει το αλεύρι σου. Κουμπάρι μου, να σε έχει καλά ο Θεός. Να έρθω μόλις θα μπω με του γάιδαρο. Να φουρτώσω τσάκινα με τα λεύρη. Λίγο πιο αργά. Ο κουμπάρος, εξερχόμενος, εστράφει προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, έκαμε το σταυρό του και με τα χείλη του ψιθύρισε. Πού θα μας φτάσεις, Θεέ μου, 4 στρέμματα χωράφ για μια σάκαινα αλεύρι. Ένα άλλο θέμα αποτελεί ο κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος των καφενείων του χωριού και ευρύτερα. Είναι εξαιρετική η περιγραφή του χώρου, του καφεντζή και των πελατών του. Επέλεξα να σας διαβάσω πάλι ένα απόσπασμα που αναφέρεται στην ανάγνωση και ερμηνεία των άρθρων αθηναϊκών εφημερίδων στον αύλιο χώρο του καφενείου. Το θεώρησα πολύ σημαντικό για την κοινωνία του χωριού τότε. Ακούστε. Συγκινητική ήταν η ανάγνωση των εφημερίδων κατά τους θερινούς μήνες, όπου δεν ακουγόταν ούτε ψήθυρος από 30-40 ανθρώπους, οι περισσότεροι των οποίων ξάπλωναν εις τον καθαρό λιθόστρο το προάβλιο χώρο δια να ακούσουν την ευκρινεστάτη ανάγνωση και το σχολιασμό όλων των αναγνωσθέντων. Χάρηκα που ανάμεσα στους πνευματικούς ανθρώπους που συζητούν και αναλύουν τα άρθρα των εφημερίδων είναι και ο παππούς μου, ο Χαρίλαος Ζαρκαδούλας, αδελφός της γιαγιάς μου, Χαρίκλιας Ζαρκαδούλα Αγγέλη. Οι γυναίκες του χωριού αποτελούν ένα ακόμα θέμα στο βιβλίο. Ο Κυριαζής γράφει και παραθέτει σημαντικά στοιχεία για τη γυναίκα. Τη γυναίκα που όλη τη ζωή της ήταν προσφορά και θυσία στο βωμό της οικογένειας, της κοινωνίας, της εποχής, της μοίρας της. Επέλεξα και πάλι να σας διαβάσω ένα απόσπασμα που αναφέρεται στην αλληλεγγύη που έδειξαν οι γυναίκες της Μπαμπίνης όταν οι άνδρες τους στρατεύτηκαν για το μέτωπο στη Μικρασία. 1921. Με την πάροδο των ημερών αλλάζει το υπάρχον σκηνικό στην Μπαμπίνη, καθώς μπήκαν στον χωρό και οι γυναίκες. Όχι μόνο των νοικοκυρέων, αλλά όλες του χωριού συνολικά. Και τότε συνετελέστη το ακατόρθωτο εις άλλες στιγμές.
Παλιές έρηδες και έχθρες παραμερίστηκαν. Φθόνοι και αντιπαλότητες ακόμη μπήκαν στην άκρη. Και αδελφομένες αποφάσισαν όλες να παράσχουν τη βοήθειά τους και την αλληλεγγύη τους. Εν πρώτης, εις τις οικογένειες που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Και στη συνέχεια, επιμερίζοντας τις ανάγκες με προγραμματισμό εις όλο το χωριό. Χαρακτηριστικά, μου έλεγε ο παππούς, ότι κατά τη διάρκεια του φυτέματος των καπνών από τα Βαρκά μέχρι τις Παπαδόπλες, μαυρολογούσε ο τόπος από την παρουσία των γυναικών. Χωρίς άνδρες, να βλακώνουν οι ίδιες το χωράφι και στη συνέχεια να φυτεύουν οι ίδιες με σειρά και επιμέλεια τα προγραμματισμένα χωράφια. Αυτό συνέβη και με τη σφορά του Καλαμποκιού, όπου μερικές γυναίκες ξεπέρασαν και τους άνδρες και τους παρασποριάριδες. Συγκινητικές είναι οι στιγμές και ιστορικές μαζί, βλέποντας ένα τσούρμο γυναικών να θερίζουν τα πρώιμα σφαρτά εις τα χωράφια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας και κατόπιν, μέσα εις το καταμεσήμερο, να κατευθύνονται με τις ψεκαστήρες στον νόμο για το ράντισμα των αμπελιών της αμπελουργικής περιοχής από τις λάμπρες μέχρι τις σκάλες. Θαύμασα αυτές τις αντρογυναίκες της Βαμπίνης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να αναφέρω ότι ο συγγραφέας έχει στο αρχείο του επιστολή της μητέρας του προς τον στρατευμένο τότε αραβωνιαστικό της, το Θωμά, που του γράφει ότι τα Σπαρτά μεγάλωσαν και έχει αρχίσει το βοτάνισμά τους. Προφανώς, με τη γραφή της θέλει να τον καθησυχάσει. Η καλλιέργεια και η παραγωγή στο χωριό εξελίσσονται κανονικά, άρα μην ανησυχεί. Εδώ δανείζομαι τους στίχους του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού και τους αφιερώνω σε αυτές τις γυναίκες της Μπαμπίνης. Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαρά στο λέω, θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους μνέω. Ο Αλέξανδρος Κυριαζής σε αρκετά σημεία θα αναφερθεί και στην υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας στην αγροτική κοινωνία της Μπαμπίνης, αλλά και ευρύτερα. Καθώς και στα αυστηρά ήθη της εποχής που απαιτούσαν την άψογη ηθική της γυναίκας. Σε αντίθετη περίπτωση, η γυναίκα ήταν στιγματισμένη και, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη του συγγραφέα, μελετημένη. Αυτός ήταν ένας βαρύς χαρακτηρισμός για τη νέα και φυσικά είχε βαριές επιπτώσεις στη ζωή της και κυρίως στην παντριά της. Ενδεικτική περίπτωση η όμορφη ευτυχία. Ο πρώτος έρωτας του Φέδωνα. Όταν ο νεαρός Φέδων πήρε την επιστολή του πατέρα του με τις πληροφορίες για την Καλονή, όπως περιγράφει την κοπέλα, παρόλα τα θετικά που διάβασε για την οικογένειά της, κλονίστηκε όταν διάβασε τη λέξη μελετημένη. Σας διαβάζω την επιστολή του πατέρα, ο οποίος είχε αναλάβει να αντλήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο κορίτσι. Αγαπητέ Φέδων, όσον αφορά δια το ανατεθένει σε με θέμα της διερευνήσεως περί την συμπεριφορά και το ποιόν του κοριτσιού, σήμερα που σου γράφω, πήρα από τη θεία σου την απάντηση, η οποία είναι εξής. Η οικογένεια είναι πολύ καλή, πολύτεκνη βέβαια, έντιμη, ήσυχη, προοδευτική, φιλεργατική κτλ. Αλλά η κοπέλα μελετημένη. Επειδή αυτά σχεδόν πάντοτε μικρά αλήθεια να έχουν με την πραγματικότητα, είμαι πρόθυμος να συνταχτώ μαζί σου όποιαν απόφαση πάρεις. Λίγες μέρες αργότερα, με τον πατέρα και το θείο Στάθη, ο Φέδων αραβωνιάζεται μια άλλη γυναίκα, παραμερίζοντας τον έρωτα. Ο χαρακτηρισμός μελετημένη, έστω και αμφισβητούμενος, φάνηκε πιο δυνατός από τον κεραυνοβόλο έρωτα. Ήταν άραγε? Αυτό μόνο ο Φέδων το γνωρίζει, τι να σας πω. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, να τονίσω και πάλι την αξία αυτού του βιβλίου και τη μεγάλη προσφορά του συγγραφέα στον τόπο του.
Στις σελίδες του βιβλίου, ο αναγνώστης θα περιηγηθεί στην Παμπίνη. Θα τη γνωρίσει και θα κατανοήσει την τοπική ιστορία. Θα μελετήσει την τοπιογραφία και ανθρωπογεωγραφία ενός ξηρομερίτικου χωριού. Την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη και τη σύγχρονη μορφή του. Το βιβλίο μας δίνει γεγονότα της τοπικής ιστορίας, τα οποία μπορούμε να τα συσχετίσουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα της εθνικής ιστορίας. Και μέσα από το τοπικό γίνεται καλύτερα κατανοητό το εθνικό γεγονός.